Για αυτό για το οποίο κρίνεις τον άλλον, σε αυτό κατακρίνεις. Κατακρίνεις τον εαυτό σου γιατί τα γαρ αυτά πράσις σε οκρίνουν. Τα ίδια κάνεις και εσύ που <σομίου> Να ευχαριστήσω πρώτα τον σεβασμιότατο για τα καλά του λόγια και για την αγάπη που δείχνει προς όλους μας και μετά τους προσκεκλικότας. Η Παναγία να σας έχει όλους καλά, να σας φωτίζει, να σας χαρίζει υγεία. Όλοι οι χριστιανοί αγωνιζόμαστε πώς να σωθούμε. Όλοι θέλουμε να πάμε στον παράδεισο. Υπάρχει κανένας χριστιανός που να θέλει να τον εστείλει ο Θεός στην κόλαση στον αιώνιο θάνατο. Θα σας φανεί παράξενο, αλλά ναι, υπάρχουν και τέτοιοι χριστιανοί. Χριστιανός και να θέλει να κολλαστεί, χριστιανός και να θέλει να καταδικαστεί. Ναι, υπάρχουν. Ποιοι είναι αυτοί. Πολύ απλό. Αυτοί που κατακρίνουν. Τι λέει, μη κρίνετε ή να μη κρυθείτε τότε δεν πρέπει να εκφέρουμε καμιά κρίση. Προσέξτε, άλλο κρίση να κάνουμε μια διευκρίνηση πρώτα και άλλο κατάκριση. Δεν κρίνουν οι δικαστές τους ενόχους. Δεν κρίνουν οι καθηγητές και οι δάσκαλοι τα γραπτά των μαθητών. Δεν κρίνουν να είναι καλά. Με έχουν γλιτώσει από πολύ χάσιμο χρόνο η κριτική του κινηματογράφου τα διάφορα έργα. Ο Θεός να τους έχει καλά. Άλλο κρίνω, άλλο κατακρίνω. Προσέξτε πόσο παράλογο είναι το να κατακρίνει κάποιος. Όταν λες εκείνος έκανε το τάδε ή πιε ή πόρνευσε αυτό είναι κρίση και καταλαλιά όταν δεν χρειάζεται να το πεις. Όταν όμως λες για δε τον πόρνο, για δε τον μπέκρι, αυτό είναι η κατάχρηση. Όταν θέλεις να προφυλάξεις το παιδί σου από μια κακή παρέα και του λες πρόσεξε τον αυτόν με τον οποίο κάνεις παρέα γιατί παίρνει ναρκωτικά. Άλλο αυτό και άλλο να δείξεις τον άλλον και να πεις ο πρεζάκιας. Αυτό είναι η κατάκριση που θα σε στείλει στην κόλαση. Όταν κάνεις κάτι με αγάπη είναι κρίση. Όταν κάνεις κάτι με κακία και με διάθεση να μειώσεις τον άλλον είναι η κατάκριση που θα σε κολάσει. Και μια στάση πέρα για πέρα παράλογη. Δεν έχει καμιά λογική. Τι λέει ο αναμάρτητος είναι μόνο πρώτος των λίθων επαφή βαλέτο. Λέει ο κύριος, στην περίπτωση της πόρνης που θέλουν να τη λιθοβολήσουν. Ωραία, όποιος δεν κάνει αμαρτίες να τη χτυπήσει πρώτος. Παράλογο, γιατί λέει ήδη από πρόχριστου, από το βιβλίο του Ιώβου, αλλά ουδής κανένας δεν είναι αναμάρτητος, εάν και μία ημέρα ο βίος αυτού επί και στις παροιμίες λέει σειρέ δε των εαυτού κρυμάτων έκαστος σφίγγεται. Ο καθένας είναι δεμένος από τα δικά του αμαρτήματα, από τα δικά του χαλιά. Θα κοιτάξει τον άλλον, ναι. Γι' αυτό λέει σύμπρος εν όγαρ κρίνεις τον έτερον, γι' αυτό για το οποίο κρίνεις τον άλλον, σε αυτό κατακρίνεις. Κατακρίνεις τον εαυτό σου, γιατί τα γάρ αυτά πράσεις σι οκρίνων. Και τα ίδια κάνεις και σι ποκρίνεις. Είναι παράλογο γιατί δεν ξέρουμε τι βλέπουμε. Βλέπουμε λάθος. Έχω δει επεισόδια από κομικά μέχρι κομικοτραγικά. Είχε έρθει ένας από εδώ από τα μέρη σας στο κελί μου. Ένας χαριτωμένος ηλικιωμένος καθόμασαν στο μπαλκόνι. Πίναμε το καφεδάκι μας κάτω στην αυλή ήταν ένας ξένος μοναχός, αλλοδαπός, έπλεκε κομποσκίνη και εμείς με τον Μπαργο Γιώργο βλέπαμε τη θάλασσα. Εκείνος είχε την πλάτη προς τη θάλασσα και κοίταζε εμάς. Η σκήτη μας είναι κατηφορική. Κάτω, πιο χαμηλά από μας, πολύ πιο χαμηλά, είναι η κεντρική εκκλησία της σκήτης, το Κυριακό. Έχει ένα μητερό καμπαναριό και ένα εργάτης έβαφε το καμπαναριό και είχε αρχίσει και το έβαφε από κάτω πηγαίνοντας προς τα πάνω. Τον βλέπαμε με τον προσκυνητή και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Λέμε είναι στα καλά του. Άμα φτάσει στην κορυφή πώς θα κατέβει με τα τσουλήθρα πάνω στη λαδομπογιά θα κάνει. Να χτυπιόμαστε από τα γέλια. Την άλλη μέρα που έφυγε ο προσκυνητής μου με περιλαβαίνει ο ξένος μοναχός και με κάνει με τα κρεμμυδάκια. Καλόγερος είσαι εσύ Υποκριτή, όταν είσαι μπροστά σε άλλους είσαι καλός. Ρε τι έπαθες, τη λέω, είσαι στα καλά σου. Δεν με κοιτάζατε χτες και γελάγατε με τον άλλον. Ε. Το καμπαναριό ήταν ακριβώς από πίσω του και ο εργάτης από πίσω του. Όχι ευλογημένα, δεν κοιτάζαμε εσένα. Κοιτάζαμε τον εργάτη που ήταν πίσω από σένα και έβαφε το καμπαναριό. Άσε δικαιολογίε, αυτά έχετε μάθει. Να κρυβόσαστε, να μην λέτε να ευλόγησουν, ευλόγησουν, τι λέω. Αλλά δεν κοιτάζαμε εσένα πόσο λάθος είμαστε. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Γι' αυτό να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί. Μια άλλη περίπτωση, ένας φίλος μου, πολύ φίλος μου, είχε φιλία με έναν ξένο, παντρεμένος, ο άλλος χωρισμένος με παιδιά, ο οποίος είχε AIDS. Και επειδή ήταν χρόνια φίλοι, ο φίλος μου τον ελιπότανε και τον εφρόδιζε. Είχε και μια κάποια ηλικία ο άλλος. Εγώ ανησυχούσα, του λέω πρόσεξε, γιατί άμα βρεθείς και εσύ με AIDS, άντε μετά να πεις στον κόσμο ότι δεν είσαι γκέι. Ο φίλε μου λέει, ο Θεός με φυλάκι η Παναγία, ξέρεις πόσες φορές πέταγε τις σύριγγες με τις οποίες έκανε τις συνέσεις στο καλαθάκι και πήγαινα να τα μαζέψω και τρυπιόμουνα. Η Παναγία τον φύλαξε, πρέπει να είχε ξεραθεί το αίμα. Αν ήταν το αίμα φρέσκο και είχε τρυπηθεί θα είχε πεθάνει και ο φίλος μου. Εν τω μεταξύ ένα άλλο φίλο μου λέει, τον βλέπεις το φίλο σου. Ναι, λέω. Συνέχεια με αυτή τη γριά είναι. Ποια γριά. Δεν καταλαβαίνεις ότι βγάζει λεφτά. Ποιος βγάζει λεφτά. Ο φίλος σου. Τι νομίζεις ότι κάνουνε σεξ κάνουνε. Ρε είσαι στα καλά σου, του λέω. Γιατί τι κάνει μαζί με αυτόν». Ναι? Πού να του πω. Ότι ο φίλος μου τον φρόντισε γιατί ο άλλος πέθαινε. Είχε AIDS. Και το AIDS είναι μια τρομερή αρρώστια. Δεν πεθαίνει από μια αρρώστια, πεθαίνει από πολλέ. Το έτσι είναι η αδυναμία του οργανισμού να αντισταθεί. Και πεθαίνει από 100 αρρώστιες, από 50 αρρώστιες την ίδια στιγμή από καρκίνου, από πληγέ να γεμίζει το σώμα πληγέ. Όλο ο καημένο είχε γίνει ένα ζωντανό σκελετό. Πέθανε. Δεν είπα τίποτα σε αυτόν που κατέκρινε. Πέθανε τελικά ο ηλικιωμένο. Και τότε του λέω το άλλο. Βλέπει από τι πέθανε. Από έτσι. Καταλαβαίνει τώρα για το φίλο σου. Τον φρόντιζε και τον περιποιότανε γιατί όλοι οι δικοί του είχαν εξαφανιστεί. Α, δεν το ήξερα και τι διορθώνει το ότι δεν το ξέρει; Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Όποτε πηγαίνω στην Αμερική με φιλοξενή στη Νέα Υόρκη κάποιος που ήταν ταξιζής. Μια μέρα λέει μπαίνει στο ταξί μια, κατάλαβα ότι έψαχνε για άντρα. Κάθεται στα πίσω καθίσματα οι άλλοι τότε είχε χωρίσει εκείνος από τη γυναίκα του, έχει και δυο παιδάκια, καταστενεχωρημένος, καταπικραμένος από το διαζύγιο, ευλαβέστατος, είχε και την Αγία Γραφή μπροστά στο Παρμπρίζ. Και εκείνη λέει άρχισε να μου μιλάει χαϊδευτικά, τρυφερά, να πλησιάζει στο αυτί από πίσω και να μου μιλάει, είσαι ωραίος άνθρωπος, σου πρέπει να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες που σου δίνονται, εγώ έλεγα από μέσα μου «Δεν μας παρατάς κυρά μου στον πόνο που έχω, έχω χάσει τη γυναίκα μου και την κορούλα μου, έχω και σένα τώρα». Κάποια στιγμή εκείνη βλέπει την Αγία Γραφή πάνω στο μπαρμπρίζ. «Τι είναι αυτό» του λέει. «The Bible» λέει εκείνο. «η βίβλος». Τραβήχτηκε αυτή, θα την πήγαινε σε ένα πάρκ, την πήγα. Κατέβηκε εκείνη και του λέει «περίμενέ με, θα γυρίσω, όσο και να χρειαστεί θα πληρώσω». Κατάλαβα, λέει, ότι είχε βγει να βρει άντρα. Περίμενα, περάσανε δυο ώρες, έρχεται εκείνη. Μπαίνει μέσα, την επιστρέφω εκεί που την βρήκα. Και του λέει, θα σου το πω γιατί φαίνεσαι καλός άνθρωπος. Όλοι εκείνοι με τους οποίους πήγα τώρα θα πεθάνουνε. Έχω AIDS και τους κόλλησα όλους και αυτή τώρα θα πάνε και στις γυναίκες σου στην αρρώστια. Είχε μείνει κόκαλο. Άλλο θα καμάρωνε να του ριχνότανε μια τέτοια ωραία. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται. Ήμουν εδώ σε μια μεγάλη πόλη στη Βόρεια Ελλάδα, ένας μητροπολιτικός ναός, λειτουργήσα, μετά έδινα αντίδωρο, παίρνοντας αντίδωρο μου φυλάγανε το κέρι, έρχεται και ένας ένα παλικάρι, ένα λεβέντης, είχε μια κορούλα μαζί του. Με κάτι μαλλιά, όχι μέχρι τη μέση, τα μαλλιά του φτάναν πιο κάτω από τη μέση και τα είχε δέσει. Έλα Παναγία μου, λέω, τι είναι τούτος. Και ήταν εμφανίσιμο παιδί. Τι γκόλφο μας παρασταίνει ή τη γενοβέφα. Τι μαλλιά είναι αυτά. Έτσι την πατάμε όλοι. Μετά στο κέρασμα ήρθε η συζήτηση. Έπιασα κουβέντα με κάποιους άλλους και λέω σε κάποιον, ε, εκείνος γιατί έχει τόσα μαλλιά, θα τα πατήσει και θα πέσει. Α, γέροντα, το κάνει πολύ συχνά. Τι πολύ συχνά. Ξέρετε, λέει, πόσο στοιχίζει μια περούκα με πραγματικά μαλλιά για όσους έχουν κάνει καρτινοβολίες από καρκίνο και έχουν πέσει τα μαλλιά τους. Αφήνει τα μαλλιά του, τα δένει, τα κόβει και τα δίνει για να κάνουν οι καρκινοπαθείς περούκες δωρεάν. Να μην πληρώνουν. Και μετά τα ξαναφύνει, ξαναμακραίνουν, τα ξανακόβει, έμεινε με ανοιχτό το στόμα. Τι βλέπουμε. Τι τύφλα μα. Δεν βλέπουμε μπροστά στη μύτη μα τι γίνεται. Κι όμω γινόμαστε κριτέ των άλλων. Έχουμε γνώμη, έχουμε άποψη. Ξέρουμε. Ωραία. Αλλά πε ότι βλέπει σωστά. Ότι πραγματικά είναι έτσι όπω τα βλέπει. Γιατί δεν μα περνάει από το μυαλό ότι ο χρόνο περνάει θα ήθελε να ήταν κάποιος από εσά καταδικασμένος σε θάνατο και να τον εκτελούσαν μαρτυρικά με φρικτό θάνατο. Κανένα δεν θα ήθελε. Την άλλη μέρα η εκτέλεση. Ήθελε να είναι κανεί να εκτελεστεί αύριο. Κανένα. Ποιο δεν θα ήθελε να είναι στο ίδιο τραπέζι με τον Χριστό και να τρώει μαζί του. Όλοι. Και όμω η επόμενη μέρα που ξημέρωσε, βρήκε αυτόν που ήταν κρεμασμένος, σταυρωμένος, να ακούει από τον Χριστό «Από σήμερα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο» και τον άλλον που έτρωγε με τον Χριστό να κρεμιάται από μια θηλιά. Βλέπετε μέσα σε μια νύχτα τι αλλαγή έγινε, πώς ήρθαν τα πάνω κάτω. Λέει ο Άγιος Δρόθεος και η λογική το επιβεβαιώνει. Βλέπεις κάποιον ε, που κάνει μια αμαρτία. Κάνει αμαρτία. Δεν μπορείς να πεις δεν κάνει. Κλείσε το στόμα σου. Προσευχή σου για εκείνον. Γιατί. Γιατί δεν ξέρεις τι αγώνα έκανε για να μην αμαρτήσει. Δεν ξέρεις τι αίμα έσταξε η καρδιά του για να αποφύγει την αμαρτία. Και μπορεί ο Θεός για τον αγώνα που προηγήθηκε να τον εστεφανώνει και εσύ να πας στην κόλαση γιατί κατακρίνεις εκείνον που δικαιώνει ο Θεός. Τι βλέπουμε βλέπουμε την πτώση. Τη μετάνοια τη βλέπουμε. Βλέπουμε την πτώση. Το τι προηγήθηκε το βλέπουμε. Οκ, okay. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τον άλλον με τα κρεμμυδάκια και να τον βάλουμε στη θέση του. Δεν είναι τα πράγματα όπως φαίνονται και δεν διορθώνονται με την κατάκριση τα αποτελέσματά της. Άκουγε έναν μοναχό, πολύ άσχημα λόγια, φιλόξενος μοναχό. Μια μέρα μου λέει ήρθε ένας προσκυνητής που τον φιλοξενούσε, είχε πάει σε ένα άλλο κελί. Έτυχε να τον γνωρίσω. Και του λέει ο γέροντας του άλλου κελιού, καλά, σε αυτό να φιλοξενήσει, τρελάθηκες. Και έμεινε καλό, γιατί τον ήξερα τον άνθρωπο και ήξερα ότι έχει ζήσει απίστευτες καταστάσεις πνευματικές, ξέρει απίστευτα πράγματα και δεν μιλάει, δεν τα λέει σε κανέναν. Έφυγε το έδαφος κάτω από τα πόδια μου. Πες ότι μετανοεί ο γέροντας που κατέκρινε τον γνωστό μου. Κατάλαβε το λάθος του. Θα πάει να βρει όλους εκείνους στους οποίους κατέκρινε. Ξέρετε έκανα λάθος, δεν ήταν τα πράγματα όπως τα έβλεπα. Αδύνατον. Γιατί και εκείνοι τα πάνε σε άλλους, οι άλλοι σε άλλους και πάμε όλοι κατά διαβόλου. Προσέξτε. Γιατί οι άνθρωποι και όταν είναι αμαρτωλοί μπορούν να σωθούν. Λέει συμπρός δυνατό δυνατός γάρ εστίν ο Θεός στήσε αυτόν. Είναι δυνατός ο Θεός και μπορεί να στήσει στα πόδια του αυτόν που τον είδε εσύ στην πτώση του. Και να σωθεί ο άλλος που αμάρτησε επειδή μετανόησε και αγωνίστηκε και ήρθε η χάρη του Θεού και να κολλαστείς εσύ που το κατέκρινες. Εσύ είσαι ανόητος, εσύ που κρίνεις και κατακρίνεις ή δεν είσαι. Δεν μας φτάνουν τα δικά μας. Και είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, για αυτόν που δέχεται την κατάκριση, να το αντέξει. Λέμε στου αναβαθμούς του πλαγίου πρώτου ήχου. Ρίσε μου την ψυχή από γλώσσες δολίας γλίτωσέ με από τη γλώσσα που στάζει φαρμάκι. Και μάλιστα λέει κάτι καταπληκτικό ο προφήτης Δαβίδ. Δεν μπορώ να είμαι θέμπο όπως με θέλεις και να σωθώ εάν δεν κάνεις εσύ κάτι. Δεν θα σωθώ ποτέ εάν δεν κάνεις εσύ κάτι. Και λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει συμφωνία με το Θεό. Τι λέει ο προφήτης. Λύτρωσέ με από ανθρώπων και φυλάξοντα σε το λάσο. Πονάει τόσο πολύ η κατάκριση και η κατηγορία που δεν μπορεί ο άλλος να αγωνιστεί σωστά από την πίκρα του, από τη θλίψη του, από τον πόνο του και λέει στο Θεό λύτρωσέ με από ανθρώπων και φυλάξοντα σε το λάσο. Τι θα κάνουμε, ποια θα πρέπει να είναι η στάση μας. Είναι ένα βιβλίο παμπάλαιο αιώνων, λέγεται γεροντικό. Έχει μέσα περιστατικά από βίωση αγίων, ασκητών, τη ερήμου ως επιτοπλίστων. Και εκεί περιγράφει ένα περιστατικό που συνέβη στον Άγιο Αμονά. Πάνε και του λένε, γέροντα, αβά, τι να κάνουμε, ο τάδε δέχεται στο κελί του γυναίκες. Του λέει τότε ο Άγιος Αμονάς, αν δεις γυναίκα στο κελί του, έλα φώναξέ με. Και βλέπει ο πατέρας, γυναίκα να πηγαίνει στο κελί του αδελφού και τρέχει και λέει σε ναυά αμονά. Αυτό και αυτό συνέβη. Κάσε του λέει εδώ και περίμενε. Πηγαίνει ο αμονάς στο κελί του αδελφού, βλέπει ένα κιούπι κλεισμένο από πάνω με ένα σανίδι και πάει, κατάλαβε ότι έκρυψε εκεί μέσα τη γυναίκα. Ο άλλο δεν περίμενε επίσκεψη του Αγίου. Πάει και κάθεται πάνω στο κιούπι. Το είχαν μάθει άλλοι και είδανε που πήγε και ο Άγιος και πήγανε και εκείνοι να δούνε πόσο σκουπίδι θα κάνει ο Άγιος τον αδερφό. Ο Άγιος κάθεσε πάνω στη σανίδα. Η γυναίκα από κάτω. «Ψάξτε», λέει όλο το κελί. Ψάξανε το κελί. Δεν βρήκανε τίποτα. Καμιά γυναίκα. Φύγανε με το κεφάλι σκυμμένο. Κατεβαίνει και ο Άγιος από το κούπι που καθόταν και φεύγοντας λέει στον αδερφό πρόσεξε τη ψυχή σου, αδελφέ μου. Τίποτα άλλο. Ούτε να αμαρτία αυτό που κάνεις, ούτε γιατί το κάνεις. Πρόσεξε την ψυχή σου. Να, η στάση, η σωστή. Και αυτό μας το λέει η Αγία Γραφή από τα χρόνια του Νόε. Λέει στο καταλουκάν, καθώς θέλετε να επιώσουν οι άνθρωποι και εμείς πείτε απ' της ομοίως όπως θέλετε να σας φέρνονται οι άνθρωποι, θα φέρεστε κι εσείς παρόμοια στους άλλους. Λέει η Αγία Γραφή ότι ο Νόε του άρεσε το κρασάκι, έπινε και έπινε και λίγο παραπάνω και λίγο παραπάνω και μια φορά που είχε γίνει τύφλα στο μεθύσι, έβγαλε και τα ρούχα του και ο έπεσε κάτω, λιποθυμήσε. Τον είδανε τα παιδιά του. Ξέρετε τι κάνανε. Πήρανε τα δυο μεγάλα του παιδιά ένα σεντόνι, τη μια άκρη την κρατούσε ο ένα, την άλλη άκρη την κρατούσε ο άλλο, και πηγαίνοντα προ τα πίσω, σκεπάσανε τη γύμναση του πατέρα του. Να μην τον δούνε γύμνο. Ο μου, γιατί ήταν ο πατέρα του. Γι' αυτό ακριβώ λέει ότι ο Θεό ανατέλει τον ήλιον αυτού επιπονηρού και αγαθού και βρέχει επί και αδίκους. Θέλουμε να είμαστε παιδιά του Θεού, θα του μοιάσουμε. Δεν λέει ο Θεός θα ανατείλω τον ήλιο για τους καλούς και θα αφήσω στο σκοτάδι τους αμαρτωλούς, ούτε θα βρέξω στο χωράφι του ευσεβούς και τον ασεβή θα τον αφήσω. Όχι. Okay. Όπως κάνει ο καλός Θεός, θα κάνουμε και εμείς. Γιατί. Είμαστε όλοι κομμάτια από ένα σώμα, από το σώμα του Χριστού. Το 1670 ήταν στη Γαλλία ένας πολύ ενδιαφέρον άνθρωπος, μεγάλος ποιητής, φιλόσοφο, συγγραφέας και έχει γράψει πάρα πολλά, πολύ πολύ σπουδαία έργα, γνωστός μέχρι σήμερα. Και λέει κάτι ωραίο για να δείξει ακριβώς ότι όλοι ανήκουμε στο ίδιο σώμα κανένας άνθρωπος δεν αποτελεί νησί. Όταν η θάλασσα παρασέρνει από ένα νησί ένα βόλο χώματος, η Ευρώπη μικραίνει. Ενώ ότι κάτω από τη θάλασσα είναι ενωμένη η Ευρώπη με το νησί. Ο θάνατος κάθε ανθρώπου με μικραίνει γιατί ανήκω στο ανθρώπινο είδος. Γι' αυτό ποτέ να μην ρωτάς για ποιον τυπάει η καμπάνα χτυπάει για σένα. Όποιος και να έχει πεθάνει, εσύ έχεις πεθάνει. Όποιος και να έχει πεθάνει, ένα κομμάτι από σένα έχει πεθάνει. Και η φράση έχει γίνει διάσημη, γιατί έγραψε ο Χιμεριγόη το γνωστό του μυθιστόρημα για ποιον χτυπάει πάει καμπάνα, γιατί γυρίστηκε στον κινηματογράφο και πήρε ο η ηθοποιίας η Κατίνα Παξινού, και έχει γίνει διάσημη αυτή η φράση, για ποιον χτυπάει καμπάνα, για μας" θα χτυπάει πάντα. Λέει ο Αβάζοδρόθεος. Είχε κατέβει στο λιμάνι. Έφτασε ένα πλοίο. Με σκλάβους. Δύο μικρά κοριτσάκια. Εννιά χρονών λέει, θα ήτανε. Το ένα το βλέπει μια καλόγρια και το παίρνει για να το σώσει από την πορνεία και από ποιο ξέρει σε τι χέρια θα έπεφτε. Πήρε το κοριτσάκι. Το άλλο κοριτσάκι το βλέπει μια πόρνη και πηγαίνει και το παίρνει για το πορνείο και είχε μείνει ο Άγιος κατάπληκτος. Το ίδιο θα κρυθούν και τα δύο κοριτσάκια όταν πέσουν στο ίδιο αμάρτημα. Με πολύ πιο επίοικια δεν θα κριθεί αυτό που έμαθε την αμαρτία. Πολύ πιο αυστηρά δεν θα κριθεί η άλλη που διδάχτηκε το Λόγο του Θεού που μεγάλωσε σε χριστιανή μέσα σε μοναστήρι αν πέσει στην ίδια αμαρτία. Δεν θα μας κρίνει το ίδιο Θεό. Θεός αλλιώς κρίνει τον απλό άνθρωπο, αλλιώς τον κυβερνήτη, τον άρχοντα, αλλιώς τον απλό πολίτη, αλλιώς τον δάσκαλο, αλλιώς τον μαθητή. Δεν μας πολεμάει ο διάβολος το ίδιο. Ε, κοντά σε μένα είναι ένα μοναστήρι και είχε έρθει ο Μητροπολίτης Ιδρας, Ιερόθεος, έχει κοιμηθεί τώρα, πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Ό,τι ακούω για εκείνον είναι σαν να ακούω για Άγιο. Πραγματικά μου λέει κάποιο που τον είχε γνωρίσει, ασκητή επίσκοπο. Είχε έρθει στο γειτονικό μου μοναστήρι και έκανε μια χειροτονία. Έναν διάκο, τον έκανε παπά. Ε, περάσανε τα χρόνια. Συναντιόνται στην Αθήνα, στην Ομόνια. Είναι διασταύρωση Πατησίων και Πανεπιστημίου. Και γίνεται ο χαμό. Όλοι να περάσουν, γιατί είναι πολύ σύγχρονο το σημείο. Βλέπει ο ιερέα ο Αγιορίτη, τον Δεσπότη, τρέχει του βάζει μετάνια, παραμερίσανε στην άκρη να τα πούνε. Τον κοιτάζει ο Δεσπότη, δεν μπορούσε να θυμηθεί, είχαν περάσει τόσα χρόνια. Και του λέει ο μοναχό, ο παπά, ο ηρωμόναχο, Αχ, Δεσπότη μου, τι μου κάνατε, τι μου κάνατε. Τα χασε ο Δεσπότη. Και όσοι είσαι ευλογημένε, δεν με θυμάστε, ήμουν ο Διάκο που τον εχειροτονήσατε στην τάδε μονή τότε στο Άγιον Όρος. Α, εσύ ευλογημένε, τι κάνεις, πώς είσαι, τι μου κάνατε, τι μου κάνατε. Τρόμαξε ο Δεσπότης. Τι σου έκανε ευλογημένη και λέει ο Ιερομόναχος. Αν ξέρετε από την ημέρα που με χειροτονήσατε, τι σαρκικό πόλεμο έχω δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλιώς θα κρίνει το διάκο ο Θεός, αλλιώς τον παπά γιατί πολεμούνται διαφορετικά και του λέει ο Σεβασμιότατος «Πού να γίνεις και δεσπότης» <χει> <χει> «Να δεις τι έχει να σου κάνει ο διάβολος» Γι' αυτό να μην θεωρούμε μικρή αμαρτία την κατάκριση. Δεν είναι κάτι ασήμαντο. Είναι παράβαση όλων των ευαγγελικών νόμων η κατάκριση. Προσέξτε το. Παραβαίνεις όλο το Ευαγγέλιο, όλη την Αγία Γραφή όταν κατακρίνεις. Γιατί, γιατί η κατάκριση καταργεί την αγάπη. Τι λέει, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εν όλη την καρδία σου, εν όλη τη διανία σου και τα και των πλησίων ως σε Αυτόν. Τη δεύτερη, ομία δε αυτή λέει και αγαπήσεις τον πλησίον ως σε Αυτόν. Δεν είναι κατώτερη η εντολή τόσο από εκείνη τον αγαπήσεις τον Θεό. Όμοια με την άλλη, θα αγαπήσεις τον πλησίον σου όπως θα αγαπήσεις και τον Θεό. Εν τι τες Όλο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται στο καταμαθέον. Σε αυτές οι δύο εντολές θα αγαπήσεις τον Θεό σου με όλη σου την καρδιά, με όλη σου την ψυχή και δεύτερη εντολή όμοια με αυτή και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται. Αν λοιπόν αγαπώ τηρώ όλες τις εντολές όλον τον νόμο του Θεού όλον τον νόμο γιατί το λέει το ίδιο το στόμα του Θεού το ίδιο το στόμα του Αγίου Πνεύματος πλήρωμα ουν νόμου η αγάπη συμπληρώνει το νόμος με την αγάπη ολόκληρος ο νόμος είναι η αγάπη επομένως αν δεν έχω αγάπη τότε είμαι παραβάτης όλων των εντολών του Θεού απλό και φοβερό. Και αν λέει στον ύμνο της αγάπης κατορθώσω χίλια δύο αγάπην δεν μη έχω, ουδέν ημι. Αγάπην δεν μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Γιατί λέει ο Άγιος Δρόθεος για πέστε μου ποιος αγαπάει και κατηγορεί. Ποιος αγαπάει και κατακρίνει τον άλλον. Κανένας. Αυτός που αγαπάει θα δικολογήσει τον άλλον. Αυτός που αγαπάει θα σκεπάσει τον άλλον. Η αγάπη σκεπάζει πλήθος αμαρτιών. Λέει μια ωραία φράση. Κρίσον πεσίν, από ύψου ή από γλώσσες. Είναι προτιμότερο να πέσεις από γκρεμό κάτω παρά εξαιτία τη γλώσσα σου. Προσέξτε, λέει κάποιος δεν κατακρίνω. Ο Ατά δεν κατάκρινε, εγώ δεν άνοιξα το στόμα μου. Δεν είναι καθόλου δικαιολογία αυτό. Είπε κάποιος και πολύ σωστά. Αυτός που κατακρίνει έχει τον διάλο στη γλώσσα του. Αυτός που ακούει την κατάκριση έχει τον διάλο στα αυτιά του. Και οι δύο κατά διόλου θα πάνε. Όταν ακούσεις κάποιον και αρχίζει να κατακρίνει τον αδερφό του, με συγχωρείς να πούμε τίποτα άλλο γιατί μου φτάνουν τα δικά μου, βρέστε δικαιολογίε. Γιατί δεν είναι τα πράγματα τόσο απλά όσο θέλουμε εμείς να τα παραστήσουμε, να προσέξουμε. Γιατί όταν κατακρίνουμε τον άλλον η κατάκριση πηγαίνει, αναφέρεται, κατακρίνουμε τον ίδιο το Θεό και όχι τον άνθρωπο. Γιατί όταν κάποιος κατακρίνει τότε κατακρίνει το Θεό. Ποιος το λέει αυτό. Ο ίδιος ο Θεός. Στην παραβολή της τελικής κρίσης και για αυτούς που κάνουν τα καλά και για αυτούς που κάνουν τα κακά λέει την εξή φράση. Αμήν λέγω ημήν. Εφόσον επίσατε ενή τούτων των αδελφών μου, των ελαχίστων, ε, εμεί επίσης Ό,τι κάνετε σαν αδελφό σα, σε εμένα το κάνατε. Κι αν λοιπόν κατακρίνουμε τον ίδιο το Θεό, από τι περιμένουμε να σωθούμε, λέει η προς «Συ τις φωνάζει ο Πόσολος Παύλος, Ποιο είσαι εσύ, ο κρίνων αλότριον ή κέτη. Ποιο είσαι εσύ που κρίνεις κάποιον που ανήκει στο Θεό. Να προσέξουμε γιατί πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε σωστά τα πράγματα. Λέει ο Λόγος του Θεού, το στόμα σου, μιλάει για τον κατάλληλο αυτόν που κατακρίνει, επλεώνε σε κακία, η γλώσσα σου περιέπληκε δολιότητα. Κένταγες, δημιουργούσες, φανταζόσουν, σενάρια εναντίον του άλλου, καθήμενος κατά του αδελφού σου κατελάλης και κατά του ιού τη μητρό σου ετήθη σκάνδαλο και γινόσουν σκάνδαλο για τους άλλους. Νομίζουμε ότι αυτό περνάει έτσι. Προσέξτε, δεν περνάει. Λέει, ταύτα επί και σιώπησα, λέει ο Θεός. Κάνεις τέτοια, τέτοιες βρωμιές και σου και Και δεν μιλάω. Και φαντάστηκες ότι συμφωνεί και ο Θεός μαζί σου γιατί δεν μιλάει. Υπέλαβε ανομίαν ότι έσω μέση όμοιο. Γιατί τι σου περνάει από το μυαλό, ότι, είμαστε, ότι είμαι κι εγώ σαν εσένα. Και το αποτέλεσμα, όταν θα έρθει η ώρα να κρυθούμε, ό,τι κακό κάναμε, ό,τι κακό είπαμε, ό,τι κατάκριση κάναμε για τον αδερφό μα, θα το βρούμε μπροστά μα. Ελέγξωσε και παραστήσω κατά πρόσωπό σου τα σαμαρτία σου. Να λοιπόν γιατί όταν κατακρίνουμε κάποιον, κατακρίνουμε τον ίδιο το Θεό. Και όταν ο Θεός θέλει κάποιον να σώσει, τον τιμωρεί από τώρα. Τιμωρεί, όχι, τον παιδαγωγεί. Του δίνει αφορμές, του δίνει δυνατότητες να καταλάβει ότι έπεσε για να μετανοήσει και να σωθεί. Έγινε κάτι λυπηρό στο Άγιον Όρος. Ένας μεγάλος ασκητής, ένας άνθρωπος που όσοι τον γνωρίσανε ξέρουν ότι θα περάσουν χιλιάδες χρόνια για να βγουν τέτοιοι άνθρωποι, βρέθηκε να είναι μισητός από κάποιους άλλους μοναχούς και μάλιστα από κάποιους ισχυρού του Αγίου Όρους και ειδικά από έναν προϊστάμενο κάποιας μονής. Ο προϊστάμενος αυτός ήταν και είναι, γιατί ζει ακόμα, μεγάλος επιστήμονας, μεγάλο μυαλό, προσέξτε και ο διάβολος για να κάνει το κακό. Δεν θα διαλέξει κανένα θυρωρό ή καμιά καθαρίστρια που καθαρίζει σκαλιά. Θα διαλέξει ανθρώπους που μέσα από αυτού θα μπορέσει να απλώσει το κακό που θέλει να κάνει πολύ περισσότερο, σε πολλούς περισσότερους ανθρώπους. Και βρήκε αυτόν τον αμελή, προϊστάμενο, δυναμική προσωπικότητα τη μονής. Να φωνάζει και αυτόν τον ασκητή, τον Εφραίμ, τη Φιλοθεού. Πατήστε τον στο κεφάλι και μην τον αφήσετε να σηκώσει κεφάλι. Πατήστε τον μη σηκώσει κεφάλι. Ο Μέγας Επιστήμων, το παπαδάκι του Δημοτικού. Υπέλαβες ανομία λέει ο Θεός ότι έσω μέση όμοιος. Νόμισες ότι σου μοιάζω, λέει ο Θεός. Και έρχονται τα πάνω κάτω και διώχνουν αυτός ο δυναμικός προϊστάμενος που έκανε ότι ήθελε στη Μονή, διώχθηκε από τη Μονή του. Και μου λέει ένας γείτονα μου πατέρας, όχι λέει πατέρα Νίκονα, όχι δεν τον εδιώξανε, τον πετάξανε από το μοναστήρι, ήμουνα μπροστά λέει. Τον έδωσε ο ηγούμενος οντελή σε δύο εργάτες, τον είχαν πιάσει από τα χέρια και τον τραβάγανε, τον επετάξανε στο καΐκι και πετάξανε στο καΐκι και τη βαλίτσα του και τα πράγματά του. Δεν τον εδιώξαν, τον πετάξανε. Τώρα αυτός ο μοναχός ησυχάζει, ελπίζουμε και προσεύχεται στο νησί από το οποίο είχε έρθει στο Άγιον Όρος. Και το παπαδάκι του Δημοτικού, ο Εφραίμ της Φιλοθέου, έγινε ο Εφραίμ της Αριζόνας, έχοντας γεμίσει τέσσερα μοναστήρια στο Άγιον Όρος και δεκαεννέα σε όλη την Αμερική ας αφήσουμε και τα γύρω στα 10, τα οποία ίδρυσε ή στήριξε στην Ελλάδα. Να λοιπόν, πώς δεν μας συμφέρει να τα βάζουμε με το Θεό. Λέει ο Αβάς Θεός, γι' αυτό δεν έχουμε καμία απολογία. Διό, δια τούτο λέει, αναπολόγητος ή ο άνθρωπε. Δεν έχεις καμιά δικαιολογία. Δεν μπορείς να απολογηθείς για τίποτα άνθρωπε. Πας οκρίνουν. Ο, ο καθένα που κατακρίνει. Δεν έχουμε καμιά δικαιολογία γιατί ο Θεό φανέρωσε σε εμά ότι η απόφασή του είναι ενώ γαρ κρίματι κρίνεται, κριθήσεστε. Με το μέτρο που μετράς θα σε μετρήσω. Ενώ μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν. Με το μέτρο που μετράς εσύ τον άλλο θα μετρήσω με το ίδιο μέτρο και εγώ εσένα. Γι' αυτό ως τις εν γλώσσει ουκ έπτεσεν, λέει ο λόγος του Θεού, ούτως τέλειος ανήρ. Όποιος δεν έφτεξε στη γλώσσα του, αυτός είναι τέλειος. Για να δείτε πόσο πολύ μας πολεμάει ο διάβολος με την κατάκριση. Όποιος δεν έφτεξε με τη γλώσσα, αυτός είναι τέλειος. Και γνώρισα σε όλη μου τη ζωή μέχρι τώρα, μόνο δύο ανθρώπους που δεν κατέκριναν. Μόνο τον Εφραίμ της Φιλοθέου της Αριζόνας, που δεν είπε ποτέ κακό για κανέναν. Να ουρλιάζει Αρχιεπίσκοπος της Αμερικής. «Θα σου πάρω το διαβατήριο να μην ξαναπατήσεις ποτέ στην Αμερική. Να πεθάνεις και να σε θάψουνε στην Ελλάδα», έλεγε στο παπάκι του δημοτικού. Τι είναι πει το παπαδάκι, δεν μίλαγε. «Γέροντα, μάθαμε ότι είπε τέτοιο πράγμα. Κάντε προσευχούλα, κάντε προσευχούλα». Έχει πολύ μεγάλο πόλεμο, περνάει δύσκολες στιγμές. Κάντε όλοι κομποσκινάκι για τον Αρχιεπίσκοπο. Και έμεινα με ανοιχτό το στόμα. Μπορούμε να τους μιμηθούμε. Ένας μοναχός λέει αποφάσισε να τηρήσει τις εντολές του Θεού και άρχισε τον αγώνα του. Μετά από χρόνια τον ε, συναντάει κάποιος και του λέει «Πώς πάνε οι αγώνες σου, κατάφερες να τηρήσεις τις εντολές του Θεού» λέει ξεκίνησα από το «Θου κύριε φυλακήν το στόματί μου και θύραν περιοχή σπίρι τα χείλη μου». Και έχω μείνει εκεί λέει. Ακόμα δεν το έχω καταφέρει. Βάλε Θεέ μου φυλακή στο στόμα μου. Και ακόμα δεν το έχω καταφέρει. Εκεί είμαι. εκει ειμαι αυτη τη φυλακή εύχομαι να αποκτήσουμε, να κατορθώσουμε όλοι μας και πρώτος και καλύτερος εγώ για πρεσβειών της Παναχράντου Παναγίας μας, του Αγίου Δημητρίου που γιόρτασε, διευχών του σεβασμιωτά του, όλων των Αγίων. Η Παναγία να σας έχει καλά, να σας δίνει κουράγιο και να σας φωτίζει.